Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυριακή πρωί, όταν είδα και τι θερμοκρασία προβλέπετε, δεν περίμενα να βρω μια κατάμεστη αίθουσα εδώ. Και νομίζω ότι η ίδια η μαζικότητα της συμμετοχής δείχνει κάτι. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι κάτι αλλάζει στο κλίμα. Για πρώτη φορά μετά το 2008 μπαίνουμε σε μια τροχιά μεγαλύτερης σταθεροποίησης με θετικές προοπτικές ανάπτυξης. Για πρώτη φορά οι προβλέψεις λένε, μετά από μια άγρια ύφεση, μετά από έναν τριπλασιασμό της ανεργίας, μετά από τεράστιες περικοπές μισθών, συντάξεων, εισοδημάτων, δικαιωμάτων, ότι υπάρχουν κάποιες θετικές προοπτικές. Αλλά το μεγάλο ατού του ΣΥΡΙΖΑ είναι να λέμε την αλήθεια στους πολίτες. Και θέλω να σας πω εξ αρχής ότι ο ανηφορικός δρόμος δεν έχει τελειώσει, αλλά αν ο μαραθώνιος έχει 42 χιλιόμετρα, έχουμε περάσει το 40 χιλιόμετρο και καταφέρνουμε με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού να βλέπουμε μπροστά μας ως ρεαλιστικό, εφικτό στόχο το τέλος των μνημονίων και της επιτροπίας. Τι σημαίνει επιτροπία? Σημαίνει ότι έχουμε μια νόθευση της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας στον τόπο μας. Και αν θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό, στο οποίο μας έβαλαν η χρεοκοπία και τα μνημόνια, αν θέλουμε να μην έχουμε ανάγκη τον κάθε Σόιμπλε και τον κάθε Τόμσεν, πρέπει να διανύσουμε, σφίγγοντας τα δόντια, αυτά τα τελευταία 2 χιλιόμετρα του μαραθωνίου, για να μπορέσουμε να ανασάνουμε και να ανακτήσουμε ελευθερία, δημοκρατία και ελληνικό σχέδιο ανάπτυξης made in Greece, αντί για τις μνημονιακές επιβολές. Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί αυτοί που λένε καλά λόγια για την Ελλάδα έξω. Αυτοί που λένε καλά λόγια για την ελληνική κυβέρνηση έξω. Και στην Ευρώπη και διεθνώς. Γιατί ζούμε σε μια ταραγμένη γειτονιά. Βλέπετε τι γίνεται δίπλα στην Τουρκία. Βλέπετε τι γίνεται προς βοράν στα Σκόπια. Βλέπετε όλη την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή με τους πολέμους, τα τρομοκρατικά φαινόμενα, όπου η Ελλάδα προβάλλει ως ένας πυλώνας σταθερότητας. Με όλα μας τα προβλήματα, με όλες μας τις πληγές. Και αυτό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στρατηγικό για τη χώρα. Την ίδια ώρα όμως που φαίνεται να μπαίνει το νερό στα βλάκι, έχουμε δύο φαινόμενα που δεν πρέπει να παραλείψουμε να τα επισημάνουμε. Το ένα είναι ότι η κοινωνία στη μεγάλη της πλειοψηφία νιώθει απογοήτευση, κούραση, δυσπιστία, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και ανάμεσά τους ένα κομμάτι πολιτών που ψήφισε και στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δει βελτίωση στη ζωή του. Αντιθέτως, βλέπει συμπίεση, δυσκολία και δυσκολεύεται να πιστέψει ότι μπροστά μας υπάρχουν καλύτερες προοπτικές. Δυσκολεύεται να πιστέψει ότι τα πιο δύσκολα, τα πολύ δύσκολα είναι πίσω μας. Και πρέπει στους πολίτες αυτούς να δώσουμε δίκιο και να ανοίξουμε τα αυτιά μας. Δεν αρκεί να τους λέμε το σωστό, ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις
χρεοκόπησαν τη χώρα και δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που τη χρεοκόπησε. Δεν αρκεί να τους λέμε ότι οι άλλοι έφεραν το Δουνουτού και τα μνημόνια και προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη ύφεση και τον τριπλασιασμό της ανεργίας. Δεν αρκεί να τους λέμε ότι ξέρετε τα μέτρα των πρώτων δύο μνημονίων ήταν 62 δις σε περικοπές μισθών και συντάξεων και τα μέτρα που αναγκάστηκε με αυτή τη δύσκολη συμφωνία και το συμβασμό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015 ήταν 5,4 δις. Δεν αρκεί να τους λέμε ότι το νέο πακέτο της συμφωνίας είναι το εξιτήριο από τα μνημόνια, έχει ένα αναγκαστικό τίμημα μέσα στο πακέτο και είναι ίσα βάρκα ίσα νερά, 3,6 τα θετικά μέτρα, 3,6 και τα αρνητικά, που δεν πρέπει να κρύβουμε ότι είναι και αρνητικά μέσα στο πακέτο. Δεν αρκεί να τους λέμε αυτά. Γιατί στον πολίτη η αυθόρμητη απάντηση είναι ότι εμένα αυτά τα μέτρα και το προηγούμενο και τα δικά σας αθροίζονται στην πλάτη μου. 62 συν 5. 67. Ο πολίτης τι περιμένει από μας; Περιμένει αποτέλεσμα. Περιμένει να δει στη ζωή του, στην τσέπη του, στο νοικοκυριό του, στην επιχείρησή του, στο κοινωνικό του περιβάλλον, το φιλικό, το οικογενειακό, την αίσθηση ότι σταματάει η κατηφόρα και αρχίζει έστω σιγά μια προοπτική προς τα πάνω. Και αυτό είναι το στίχημα το μεγάλο για την κυβέρνηση Τσίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το βασικό κόμμα αυτής της κυβερνητικής σύμπραξης. Το να περάσουμε από την διαπραγμάτευση στην αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση. Με προτεραιότητες σαφείς που έχουν τεθεί και από τον Πρωθυπουργό τις τελευταίες μέρες και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη προτεραιότητα, η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων, η μείωση της ανεργίας. Γιατί για ένα κόμμα της αριστεράς που είναι ταγμένο να καταπολεμά και να μειώνει τις ανισότητες, η πρώτη έγνοια πρέπει να είναι ο πιο αδύνατος μέσα στους αδύνατους, που είναι αυτός που δεν έχει καν δουλειά. Η ανεργία όταν εκλέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 27%, η επίσημη, όπως την καταγράφει η Ελστάτ και η Eurostat. Τώρα έχει πέσει περίπου στο 23%, αλλά παραμένει η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, αν θέλουμε να κατέβει κι άλλο η ανεργία, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Γιατί στα χρόνια του μνημονίου χάθηκαν περίπου 100 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Και το 2017, το 2018, το 2019 είναι τα πρώτα χρόνια που οι πάντες προβλέπουν αύξηση των επενδύσεων, μείωση της ανεργίας. Αλλά δεν θα έρθει αυτός ο στόχος της ανάπτυξης με τον αυτόματο πιλότο. Πρέπει και εμείς να βάλουμε τα δυνατά μας και να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στην καταπολέμηση της ανεργίας. Το πρώτο που χρειάζεται είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη η οικονομική θα είναι διατηρήσιμη. Δεν θα βαστίξει 2-3 χρόνια, αλλά θα βαστίξει πολλά χρόνια. 5, 10, 15, 20. Γιατί θα χρειαστούν χρόνια για να καταφέρουμε να ανακτήσουμε το βιωτικό επίπεδο, το επίπεδο της απασχόλησης, το επίπεδο των εισοδημάτων που εξανεμίστηκε λόγω της χρεοκοπίας και της λάθος συνταγής των μνημονίων. Και για να το πετύχουμε αυτό, τη διατηρήσιμη ανάπτυξη είναι κλειδί η περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους. Έχουμε πετύχει τα λεγόμενα βραχυπρόθεσμα μέτρα και ήδη εφαρμόζονται. Τώρα, μέσα στο πακέτο, μαζί με τη συμφωνία, είναι και ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων, τα οποία θα εφαρμοστούν, όπως έχει συμφωνηθεί από τον Αύγουστο του 2018 και μετά, με το τέλος των μνημονίων, αλλά ο προσδιορισμός τους από τώρα, το τι θα γίνει, θα δώσει μεγαλύτερη σιγουριά και σταθερότητα για το πώς πάει η Ελλάδα, που θα διευκολύνει επενδύσεις και θα ρίξει και τα επιτόκια και για το ελληνικό χρέος
και τα επιτόκια δανεισμού για όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Όσοι παρακολουθείτε τις τελευταίες δύο εβδομάδες τις εξελίξεις πιο στενά, θα δείτε το εξής. Ακόμη δεν έχει έρθει το Eurogroup της 22ης Μαΐου που θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση, αλλά και μόνο από το γεγονός ότι ανακοινώθηκε η λεγόμενη τεχνική συμφωνία, τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 3 χρόνια. Ήτανε στο 9 στις αρχές του χρόνου και είναι τώρα κάτω από το 6. Τι μας νοιάζει εμάς, θα πει κάποιος, αυτό το πράγμα. Εμείς δεν παίζουμε στη δευτερογενή αγορά των ομολόγων. Όχι, είναι πάρα πολύ βασικό να κερδίσουμε αυτή την ελάφρυση του χρέους και τον προσδιορισμό της, γιατί αυτή η συνεχιζόμενη πτώση των επιτοκίων θα ενταθεί και θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να βγάλουμε τη φιλιά από το λαιμό μας. Τη φιλιά των μνημονίων και της επιτροπίας. Γιατί θα μπορέσουμε να ξαναγίνουμε ένα αξιοσέβαστο κράτος όταν πάψουμε να είμαστε με το χέρι απλωμένο στον κάθε Τόμψεν και στον κάθε Σόιμπλε, οι οποίοι σου λένε σε δανείζομαι 1% ή με 3%, αν έβγαινες έξω να δανειστείς το Γενάρη θα χρειαζόσουν 10%, και άρα σου βάζω τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, σε σένα και στο λαό σου. Και δεν είναι μόνο για το κράτος σημαντικό να πέσουν τα επιτόκια, για να μπορεί, όπως όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίως δανείζονται από τις αγορές, είναι και για τις επιχειρήσεις, γιατί η πτώση των επιτοκίων θα διευκολύνει και όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, είτε είναι Έλληνες και σκέφτονται κάτι να κάνουν από το μικρό, το μεσαίο μέχρι το μεγάλο, είτε ξένοι που θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει επενδυτικές ευκαιρίες και που αν δανειστούν με λιγότερο επιτόκιο θα μπορέσουν να προχωρήσουν την επένδυσή τους. Γιατί με τοκογλυφικά επιτόκια κανείς δεν επενδύει. Δέστε το 2017. Εάν ακούσει κανείς τα συνήθη κανάλια τα οποία από την πρώτη μέρα της κυβέρνησης Τσίπρα ξήμερο βραδιάζονται με το αύριο πέφτει ο Τσίπρας, ο οποίος είναι η καταστροφή του τόπου, θα νομίζω ότι ζούμε μια καταστροφή. Εάν πάει σε περιοχές όπου ένα μεγάλο μέρος του εισόδηματός τους προκύπτει από τον τουρισμό, θα διαπιστώσει ότι ήδη από το ξεκίνημα το 2017 θα είναι μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό, μετά από το 2016 που ήταν επίσης ρεκόρ. Δίπλα η Τουρκία έχει ένα καταστραμμένο τουρισμό και η οικονομία της πάει προς τα κάτω και το νόμισμά της πάει προς τα κάτω. Και εμείς εδώ έχουμε από τις προοπτικές ανόδου του τουρισμού, μόνο από τον τουρισμό, όχι σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Παπαδημούλη, τον Τζίπρα, τον Τζακαλώτο, αλλά σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, το σύνδεσμό τους, μόνο η αύξηση του τουριστικού προϊόντος θα φέρει 1% ανάπτυξη. Το θέμα είναι, μόνο τον τουρισμό θα περιμένουμε ή το παράδειγμα του τουρισμού θα διευκολύνει και ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, όπου θα στηρίξει και την πρωτογενή παραγωγή και το τοπικό προϊόν και τη γύρω-γύρω αγορά. Η Ελλάδα φέτος θα έχει μια αύξηση επενδύσεων και μέσα στις επενδύσεις ένα μεγάλο κομμάτι θα είναι βιομηχανία. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι ψωροκόστενα και μπορεί να έχει και πρωτογενή παραγωγή και υπηρεσίες και τουρισμό και κόμβο στην ενέργεια να γίνει με αυτές τις επενδύσεις τις διεθνικές και τις συνέργειες με Κύπρο, με Αίγυπτο, με Λίβανο, με Ισραήλ, με Αζερβαϊτζάν, αλλά και να επενδύσει στην παραγωγή. Το λέω αυτό διότι το στοίχημα που έχουμε μπροστά μας τα επόμενα 2 χρόνια είναι να είναι η κυβέρνηση Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ η χώρα που θα βγάλει
την Ελλάδα από την επιτροπία, από τα μνημόνια και που θα επιστρέψει με μια τροχιά ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης σε μια περίοδο ανόδου και ανάκτησης των καταστροφικών απολειών που προκάλεσαν για τον ελληνικό λαό η χρεοκοπία και τα μνημόνια. Σας είπα ότι πρέπει να δούμε δύο πράγματα λίγο πριν. Το ένα είναι η κατάσταση στον κόσμο, που πρέπει να μιλάμε και να ακούμε τον κόσμο και να μην φοβόμαστε τον κόσμο και να ακούμε ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι του κόσμου που στις δημοσκοπήσεις λέει κανένας. Όταν το ρωτάνε Τσίπρας ή Μητσοτάκης, όταν το ρωτάνε ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Ένα κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους μπορούν να ξανακερδιθούν αν εμείς καταφέρουμε να έχουμε στους στόχους που έχουμε θέσει μετρήσιμο αποτέλεσμα. Να σας το πω αλλιώς. Η ανάκαμψη της οικονομίας, η μείωση της ανεργίας, η δίκαιη ανάπτυξη, που είναι η προμετωπίδα του σχεδιασμού μας για τα επόμενα 2 χρόνια, θα φέρει ανάκαμψη για τη χώρα και θα φέρει ανάκαμψη και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όσο και αν δεν αρέσει αυτό στους πολιτικούς μας αντιπάλους ή σε κάποια οικονομικο-εκδοτικά συμφέροντα που είναι ταυτισμένα μαζί τους, αποδεικνύεται πολύ σκληρός για να πεθάνει και έχει μια αντοχή πολύ μεγάλη που είναι η βάση για να μπορέσει αυτή η χώρα να βγει από το βαθύ πηγάδι που την οδήγησαν η χρεοκοπία και τα μνημόνια. Τον Αύγουστο του 2015 ακυρώσαμε με θυσίες, με ένα δύσκολο σύμβασμο, και δεν πρέπει να εξοραίζουμε τα πράγματα, το σχέδιο του Σόιμπλε για Brexit, το οποίο αν γινόταν πράξη, όσα δύσκολα ζούμε αυτά τα χρόνια, θα φαινόταν ως πάρτι και περίπατο στην εξοχή, μπροστά στις συνέπειες του σχεδίου Σόιμπλε. 2 χρόνια τώρα, κοντεύουμε τα 2,5 από το Γενάρη του 2015, διαψεύδουμε καθημερινά και το σχέδιο για Τσίπρας exit, για ΣΥΡΙΖΑ exit, για αυτό το σχέδιο της σύντομης αριστερής παρένθεσης. Να σας το πω πως το βίωσα εγώ ως επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με το που εκλέχτηκα αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2014. Όλοι λέγανε ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις προσεχείς εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Αλλά δεν θα αντέξετε παραπάνω από λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες. Και είχε ναρκοθετηθεί και το πεδίο. Με άδεια ταμεία, με μια σκληρή πολιτική από την πλευρά των δανειστών μας και των εκπροσώπων τους. Και όταν κερδίσαμε και πήγαμε με τη φόρα αλλά και την υπερβολική αισιοδοξία ότι από τη στιγμή που οι Έλληνες ψήφισαν αλλαγή στην Ελλάδα θα αλλάξει και η Ευρώπη, διαπιστώσαμε ότι ήμασταν ασφυκτικά μόνοι και μας κλείναν όλες τις στρόφιγγες για να επέλθει η ασφυξία και πήραμε τις ρούγες και τα σκουκάκια σε όλο τον πλανήτη και ψάχναμε να βρούμε αλλού έστω και ένα γεν, ένα γουάν, ένα ρούβλι, ένα ρεάλ, δεν ξέρω και διάφορα άλλα αραβικά νομίσματα. Ούτε ένας δεν βρέθηκε να μας δανείσει με ένα λογικό επιτόκιο. Όλοι μας έλεγαν σας θέλουμε για να κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα διότι έχετε μια προνομιακή γεωπολιτική θέση, είσαστε οικόπεδο γωνία, έχετε ένα θαυμάσιο σε ικανότητες ανθρώπινο δυναμικό, αλλά σας θέλουμε ως μέλος της Ευρωζώνης. Από τον Πούτιν μέχρι τον Τσιπίνγκ, μέχρι τους ηγέτες της ευρύτερης αραβικής περιοχής. Και τώρα που απέτυχε το Τσίπρας exit, που απέτυχε το Brexit και φεύγει από το τραπέζι, βλέπετε ότι γίνεται πια μειοψηφική και θα γίνει γραφική αν συνεχιστεί και η αιμονή
του Κυριάκου Μητσοτάκη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο εκλογές αύριο για να φύγει ο Τσίπρας και να έρθουμε εμείς. Το Μητσοτακέικο, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Βορύδης και η συντροφία. Χθες δημοσιεύτηκε μια δημοσκόπηση, όχι καλή για το ΣΥΡΙΖΑ, από τις χειρότερες, γιατί δείχνει ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ απογοητευμένο. Σε αυτή τη δημοσκόπηση υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα, για πρώτη φορά αυτοί που λένε δεν θέλω πρόεδρες εκλογές είναι πάνω από 60%. Και ανάμεσά τους περίπου η μισή ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πολιτική του γιουρουσιού, η πολιτική υπονομεύουμε την κυβέρνηση, ακόμη και τη χώρα, και στεναχωριόμαστε όταν προκύπτουν καλά νέα για τη χώρα, διότι το βασικό είναι να ξαναγίνουμε εμείς δοβλέτη, διότι έχουμε το σύνδρομο της εξάρτησης από την κουτάλα της εξουσίας και δεν μπορεί το Μητσοτακέικο να μένει μακριά από την κουτάλα της εξουσίας, πάρα πολύ παθαίνει λαλά. Αυτό είναι αδιέξοδο πια. Και βλέπετε, ο Κυριάκος βγήκε χθες, αυτός που έλεγε εκλογές αύριο, εκλογές αύριο, μέσα σε ένα χρόνο από την εκλογή του στην ηγεσία, επιστήμονες ενός πανεπιστημίου, αν θυμάμαι καλά, στο Όσλο, μέτρησαν ότι είπε 500 φορές θέλουμε άμεσες εκλογές. Πάει για ρεκόρ Γκίνες άμα συνεχίσει έτσι. Χθες όμως είπε οι εκλογές μπορεί και να αργήσουν. Του συνιστώ να συνηθίσει στην ιδέα ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και ότι τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε επιδόσεις, όχι λόγια. Ανάμεσα στην πενταετία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, 9-14, και στην τετραετία και λίγο παραπάνω, λόγω των επαναληπτικών εκλογών το Σεπτέμβριο, από το Γενάρη του 2015 μέχρι το φθινόπωρο του 2019. Πού ήταν η οικονομία από πλευράς ύφεσης ή ανάπτυξης και πού θα την πάμε εμείς? Παραλάβαμε μεγάλη ύφεση, 25% θα έχουμε ανάπτυξη, δεν την έχουμε ακόμη όμως. Παραλάβαμε μια ανεργία στο 27% και θέλουμε να την κατεβάσουμε κάτω από το 20%. Δεν μας φτάνει ότι έχει κατέβει 4 μονάδες και ο στόχος είναι μέχρι το 2021 να κατέβει και κάτω από το 14% και να φτάσουμε γρήγορα σε επίπεδα μιας απασχόλησης που να επιτρέπει και στα καλύτερα μυαλά της χώρας να γυρίσουν πίσω. Και επίσης να κάνουμε βήματα στο κοινωνικό κράτος. Ήδη μέσα σε ασφυκτικές συνθήκες, επιτροπίας, δημοσιονομικού περιορισμού, υποχρέωση για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, με θυσίες του ελληνικού λαού και υπερφορολόγηση. Και δεν πρέπει να το κρύβουμε, εμείς το τόν συνταξιούχων και ενός τμήματος των μεσαίων στρωμάτων, καταφέραμε να υπάρχουν δωρεάν πρόσβαση στη νοσοκομιακή περίθαλψη για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους, στήριξη εκατοντάδων χιλιάδων οικοκυριών στο ρεύμα, στο νερό, στη σύντηση. Ξεκινήσαμε, ήμασταν η μόνη χώρα, εμείς και η Ουγγαρία στην Ευρώπη των 27, που δεν είχαμε εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα, και τώρα περίπου 200.000 νοικοκυριά ξεκινάνε και παίρνουν αυτό τη στήριξη. Είναι αρκετό, δεν είναι, αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα στη στήριξη των αδυνάτων, πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα σε δύο στόχους. Για τον έναν μίλησα αρκετά. Είναι ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, έτσι ώστε να μπορείς από την αύξηση της πίτας να τροφοδοτήσεις και τις επενδύσεις και το κοινωνικό κράτος. Ο δεύτερος είναι μια μεγάλη πληγή της χώρας από τις βασικές παθογένειες οι οποίες οδήγησαν στη χρεοκοπία. Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Εάν δεν περιορίσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά, έχουμε κάνει βήματα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα τη φοροδιαφυγή, δεν θα τα καταφέρουμε στους στόχους που έχουμε πετύχει. Αν σε αυτό τον τομέα βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, και σε αυτό χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και συμβολή και των πολιτών που υπερφορολογούνται, θα μπορέσουμε ήδη από τα χρόνια 19 και 20 να μειώσουμε τη φορολογία εκείνων που υπερφορολογούνται, και είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι,
και κάποια τμήματα των μεσαίων στρωμάτων. Και μέσα στο πακέτο που θα έρθει στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα υπάρχουν τέτοια μέτρα. Μέσα στα θετικά αντίμετρα. Δεν είναι μόνο επιδότηση ενοικίου, δεν είναι μόνο περισσότερα παιδιά δωρεάν στους παιδικούς σταθμούς, δεν είναι μόνο γεύματα για τα παιδιά στα σχολιά, τα πρωτοβάθμια, είναι και μείωση της φορολογίας για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, που είναι το πρώτο κλιμάκι από το 22% στο 20%. Και μείωση στα κέρδη των επιχειρήσεων, και επιχειρήσεις δεν είναι μόνο οι μεγάλοι, είναι κυρίως οι μικροί και οι μεσαίοι, το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από το 29% στο 26%, το οποίο μπορεί να δώσει μια ανάσα. Είναι αρκετή, όχι, αλλά είναι ένα βήμα. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, χρειάζεται το δικό μας φύλλο αγώνα να γράψει καλύτερα αποτελέσματα. Και πρέπει η κυβέρνηση, τώρα που μπαίνει σε μια τροχιά η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και που φαίνεται στον ορίζοντα πια το τέλος των μνημονίων, πρέπει να πιάσει περισσότερους στόχους. Και από τις λεγόμενες λίστες, Λαγκάρντ, Μπόγιαρνς, Λιχτενστάιν, και δεν συμμαζεύεται, να ανέβουν τα ποσοστά ίσπραξης από εκεί, από το 15-20% και να πάνε στο 30, στο 40, στο 50, με διασταύρωση ελέγχων, με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, με δημοσιότητα, με λογοδοσία, το φύλλο αγώνα που λέμε στο τέλος, τι καλάθια βάλαμε, τι καλάθια φάγαμε, τι γκολ φάγαμε, γκολ βάλαμε. Ο κόσμος θέλει απολογισμό. Και δεύτερον, να πω το παράδειγμα του τουρισμού. Πέρσι, κυρίως λόγω της χρήσης του πλαστικού χρήματος, η ίσπραξη ΦΠΑ από την Μύκονο και από τη Σαντορίνη, τις δύο ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, ήταν 100%. Γιατί πλήρωναν πιο πολύ με κάρτα και αυτό δεν μπορούσε τόσο εύκολα να κρυφτεί. Παρ' όλα τα κόλπα που κάνανε και εκεί, με κάτι POS συνδεδεμένα με βουλγάρικες τράπεζες, κάτι εθισμένοι στην απατεωνία που έχουμε και τέτοιους συμπολίτες μας. Φέτο που θα έρθουν και θα ξοδέψουν πολύ περισσότεροι τουρίστες, πολύ περισσότερα δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα, πέρα από το εισόδημα και την απασχόληση που θα δώσουν σε εκατομμύρια συμπολίτες μας που ασχολούνται με τον τουρισμό και τα γύρω-γύρω από τον τουρισμό, είναι η πρόκληση να έχουμε και έσοδα περισσότερα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος μας λέει «Τάξατε πολλά. Ήρθατε με μία φόρα και δημιουργήσατε υπερβολικές προσδοκίες». Έχει δίκιο. Και δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς, αν κάπου με τον ενθουσιασμό μας, με το βολονταρισμό μας, νιώσαμε ότι μπορούμε ευκολότερα και γρηγορότερα να κάνουμε κάποια πράγματα, δεν τα καταφέραμε. Ναι, βρήκαμε μεγαλύτερες δυσκολίες. Και μέσα και έξω. Και τις έχουμε βιώσει και τις έχουμε ζήσει όλοι μαζί. Ναι, δεν ήμασταν και προετοιμασμένοι όσο έπρεπε. Γιατί ήμασταν ένα κόμμα που ξεπετάχτηκε από το 4-5% στο 35% μέσα σε ένα διάστημα 3 χρόνων. Και ναι, γιατί ήμασταν αποκλεισμένοι από τον κουβέρνο, όχι μόνο ο συνασπισμός, αλλά και η ευρύτερη αριστερά για δεκαετίες λόγω των στεγανών του πελατειακού κράτους κτλ. Και βρεθήκαμε με μια κυβέρνηση που πλην Δραγασάκη κανείς άλλος δεν είχε κυβερνητική εμπειρία. Και δεχόμαστε και κάνουμε την αυτοκριτική μας για το ότι υποσχεθήκαμε περισσότερα από αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε και στο πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η Ευρώπη και στο πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα. Αλλά εμείς δεν είμαστε ούτε ψεύτες, ούτε κλέφτες. Μας έχουν την άξη, γυρνώντας μας ανάποδα, μέχρι Τετάρτης γενεάς. Μέχρι Τετάρτης γενεάς. Για να βρουν κάτι να πούν ότι και εσείς είσαστε σαν τους άλλους. Και αυτό που βρήκαν και το κάναν είδηση σε ένα δελτίο ειδήσεων μεγάλου καναλιού είναι, λέει, ότι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε με κόκκινο. Γι' αυτό το ότι χρεωνόντουσαν όχι στα χρόνια που δεν τα σκοινιά με τα λουκάνικα, αλλά τώρα τον Γενάρη του 2015, λίγο πριν παραδώσουν την εξουσία υποχρεωτικά λόγω εκλογών, ότι χρέωναν σε έναν ξενώνα του Κελπνό επί Υπουργείας Άδωνη Γεωργιάδη μια μερίδα φακές 12,5 ευρώ
Και όλα τα γεύματα, δέστε τα τιμολόγια, κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Ό,τι πάρεις κόσμο 12,5 ευρώ, από μπριάμι μέχρι μοσχαρά και ραγού, αλλά και φακές όλα 12,5 ευρώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι μικρό, αλλά είναι εξώνυχος τον λέοντα. Για να μην ξεχάσουμε πώς χρεοκόπησε αυτή η χώρα. Όταν αντί να επενδύσουμε στην παραγωγή, στην ανάπτυξη, τη γερή διοίκηση, την καλή δημόσια υγεία και παιδεία, τα δίνανε διάφοροι με μπόλικες μίζες στους εξοπλισμούς, στις Ολυμπιάδες, στα ξαδερφοκούμπαρα και πάει λέγοντας. Και είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έκανε αυτό που κάνει κάθε λογικός άνθρωπος και κάθε νοικοκυριό. Τι κάνει τις περιόδους της ανάπτυξης που μεγαλώνει η πίτα, εξοικονομεί κάτι, μειώνει τα χρέη, ξοφλάει τα βερεσέδια, βάζει κάτι στην άκρη. Έτσι ώστε όταν έρθει στα δύσκολα, και αυτά αφορά από την οικογένεια μέχρι και το κράτος, να χρησιμοποιήσει κάτι από αυτά για να μπορέσει να βγει πάλι το κεφάλι του πάνω από το νερό. Η Ελλάδα βρέθηκε τον Ιούλιο του 2009 με δημόσιο έλλειμμα 15% και με δημόσιο χρέος 125% μετά από μια περίοδο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. 3,5-4% για πολλά χρόνια, που ήταν μια ανάπτυξη όμως σε μεγάλο βαθμό στηριγμένη στα φτηνά δανεικά και που οδήγησε στη φούσκα που όλοι γνωρίζουμε. Είμαστε η μοναδική χώρα που στα χρόνια της ευμάρειας, σε πολλά εισαγωγικά όπως αποδείχθηκε, της περίοδου Σιμίτη και Καραμαλή, του δεύτερου, αύξησε τα χρέη και τα ελλείμματα. Από το 1996 μέχρι το 2009 και κυρίως από το 2000-2001 που μπήκαμε στο ευρώ μέχρι το 2009. Και εμείς τώρα, που δεν χρεοκοπήσαμε τη χώρα, που δεν την φέραμε εδώ τα μνημόνια, που δεν φέραμε εδώ το Δουνουτού, που δεν εκτινάξαμε με τη λάθος συνταγή των μνημονίων από το δημόσιο χρέος από το 125% στο 180%, κατηγορούμαστε. Γιατί ουσιαστικά? Διότι καθυστερούμε να σβήσουμε τη φωτιά που άναψαν οι προηγούμενοι. Και σας λέω να δεχθώ αθέτηση δεσμεύσεων, να δεχθώ λάθη, να δεχθώ έλλειψη εμπειρίας, να δεχθώ πολλά. Ποια είναι η εναλλακτική? Ας το σκεφτεί ο κάθε αριστερός, ο κάθε προοδευτικός, ο κάθε δημοκράτης, ο κάθε τίμιος δημιουργικός άνθρωπος, όπου και αν ανήκει και ό,τι και αν ψήφιζε. Ποια είναι η εναλλακτική? Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που δεν φτάνει που χρεοκόπησε τη χώρα, τώρα η σχεδόν θα τη σώσει, έχει χρεοκοπήσει και ως κόμμα. Προστάει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Που ο ηγέτης της δεν πληρώνει ούτε και τα δάνειά του και κάνει ρυθμίσεις. Και που ακόμη και τώρα, αντί να βάλουν μυαλό και να κάνουν μια έμπρακτη αυτοκριτική για τα δικά τους λάθη, γίνονται χειρότεροι. Στα χρόνια τα τελευταία, μετά την εκλογή Μητσοτάκη, έχουμε στη Νέα Δημοκρατία μια σύμφιση ακραία νεοφιλελεύθερων απόψεων με έντονα ακροδεξίες απόψεις. Αυτό το μείγμα Κυριάκου Άδωνη Βορύδη, το οποίο δεν πάει πουθενά τη χώρα. Προσθέστε σε αυτό το μείγμα ακραίου νεοφιλελευθερισμού και έντονης ακροδεξιάς την παράδοση και το άρωμα του Μητσοτακέικου σε πελατειακό κράτος και υποθέσεις διαφθοράς, για να δείτε ότι δεν έχουμε το περιθώριο να πούμε ας αναλάβει και κάποιος άλλος, ρε παιδιά, τη δυσκολία. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν έχουμε το περιθώριο. Αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα, αυτός ο Πρωθυπουργός, με αυτή την ομάδα των στελεχών, είμαστε υποχρεωμένοι να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο λεπτό της εντολής που μας έχει δώσει ο ελληνικός λαός μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, τα μνημόνια και την επιτροπία. Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας? Δεν μπορούμε.
Δεν μπορούμε. Νομίζαμε όταν κερδίσαμε το Γενάρη του 2015 ότι είναι όλος ο κόσμος στα πόδια μας και ότι θα βρίσκαμε μπροστά μας, το λέω έτσι απλοϊκά για να γίνει κατανοητό, δημοκράτες που θα μας λέγανε αφού ο ελληνικός λαός εψήφισε αλλαγή και δεν αντέχετε άλλο τη λιτότητα και τα μνημόνια, εδώ να σας διευκολύνουμε. Κοιτάξαν να μας πνίξουν και σε συνεργασία με τους μέσα και τα ζήσατε και τα ζήσατε και αυτές τις βδομάδες τις δύο πριν από το δημοψήφισμα που όλο το σύστημα μιλούσε για την καταστροφή που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας που ζητάει να πούμε όχι σε κάποιες υπερβολικές απαιτήσεις. Όλο το σύστημα ξεσηκώθηκε, όλοι ναι. Θυμάμαι αυτή τη μνημειώδη ατάκα της Σαράφωνου στο Μέγκα, λέει, τι φταίμε εμείς που προπαγανδίζουμε μόνο το ναι, αφού όλη η κοινωνία ναι θέλει. Μέχρι και οι Μουγκοί μου μιλήσανε τότε, αν θυμάστε καλά. Πρώην πρωθυπουργοί που είχαν να μιλήσουν πολλά χρόνια, έκαναν δήλωση υπέρ του ναι. Τι σημαίνει αυτό? Χρειαζόμαστε την ενεργοποίηση του κοινωνικού παράγοντα και θέλουμε τη βοήθεια του κάθε ανθρώπου, ακόμη και αυτού που είναι επικριτικός, θυμωμένος απέναντι σε λάθη μας. Δεν παριστάνουμε τους τέλειους και θέλουμε αυτή την κριτική για να γινόμαστε καλύτεροι και θέλουμε και τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες και σε κοινωνικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Και δεν πρέπει να τα βάζουμε αυτά τα δύο επίπεδα σε αντιπαράθεση. Είναι η αλφαβήτα της αριστεράς. Είναι αυτό που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα από την περίοδο της παρανομίας. Είναι αυτό που έκανε η ΕΔΑ στα πέτρινα χρόνια, που συνεργαζόταν και με άλλους παράγοντες πέρα από τον στενό ιδεολογικό μας χώρο, αρκεί να ήταν ικανοί, τίμοι, να δεσμευόντουσαν σε ένα πρόγραμμα. Το κάνουμε στην Ευρώπη. Και βλέπετε, δεν ξέρω πόσοι παρακολουθείτε τις ζωντανές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί αυτές είναι ανοιχτές και μπορεί να τις παρακολουθήσει ο καθένας. Δεν είναι πίσω από κλειστές πόρτες όπως γίνονται στην Κομισιόν, στο Eurogroup κτλ. Από την αρχική μας απομόνωση, τώρα η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα στηρίζει την Ελλάδα και τις προσπάθειες της Ελλάδας. Όχι μόνο κυβερνήσεις, όχι μόνο υπουργοί, όχι μόνο επίτροποι. Γιατί είμαστε η χώρα που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες θυσίες, που έχει κάνει τις μεγαλύτερες αλλαγές και έτσι στο κάτω-κάτω της γραφής ο ελληνικός λαός πληρώνει τις αμαρτίες κυβερνήσεων που κυβέρνησαν με πολύ κακό τρόπο τη χώρα και επιτέλους δικαιούται να βγει από αυτό το πηγάδι της κρίσης. Και γιατί καταλαβαίνουν και αυτοί ότι του συμφέρει με τον Ερντογάν δίπλα, με τα Σκόπια σε κατάσταση αδιαξόδου και κρίσης, στην εποχή της αβεβαιότητας που δημιουργεί η εκλογή Τραμπ, σε αυτό το σταυροδρόμι των πολιτισμών, τον ανατολικό άκρο της Ευρώπης, να υπάρχει σταθερότητα. Θα τους κόστιζε πολύ παραπάνω το να ξανακυλήσουμε σε μια κρίση. Είναι φίλοι μας? Είναι κολλητοί μας? Είναι ομοειδεάτες μας? Όχι. Η μαγιά για την αριστερά είναι να μπορεί να δημιουργεί αυτό που είπε ο Γκράμψη, ηγεμονία και γύρω από δικούς σου στόχους να δημιουργείς και άλλες συμμαχίες και συνέργειες για να προωθήσω εγώ κάποιους δικούς μου στόχους, να βρίσκω επαφή με κάποιον άλλο που έχει ανάλογα συμφέροντα. Κάπως έτσι χτίσαμε, και σε αυτό είχα και μια προσωπική συμβολή ενεργή, μια στήριξη και σοσιαλδημοκρατών, σοσιαλιστών και πρασίνων, όχι μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη. Και ο Τσίπρας, και ας βγάζει αφρούς η Φόφη γεννηματά, καλείται εδώ και καιρό ως παρατηρητής αριστερός ηγέτης στις συνόδους των σοσιαλιστών και αυτό μας βοηθάει. Δεν αλλάζουμε πολιτική οικογένεια, αλλά προωθούμε σε κάθε βήμα τα εθνικά μας συμφέροντα. Και αν απόψε το βράδυ εκλεγεί ο Μακρόν, που το εύχομαι, που είναι ένας κεντρός δεξιότερα των σοσιαλιστών, έφυγε από τα δεξιά από τους σοσιαλιστές, αλλά είναι η μόνη δυνατότητα να πει κανείς όχι στη Λεπέν στο δεύτερο γύρο. Και η Λεπέν είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία, τη Γαλλία, την Ευρώπη, την Ελλάδα. Αν έρθει ο Μακρόν, θα είναι καλό και αυτός να μετέχει ως παρατηρητής στις συνόδους αυτές από τα δεξιά, όπως ο Τσίπρας είναι από τα αριστερά. Και κάναμε και κάτι πιο τολμηρό. Και όταν το έκανε ο Τσίπρας και πήρε την πρωτοβουλία, λίγοι νομίζω ότι περίμεναν ότι αυτό το πράγμα θα γίνει θεσμός, ενώ τις συνόδους των ηγετών του Νότου. Όταν πρωτοεκλεγήκαμε και όταν πρωτοπήγαμε στο Ευρωκοινοβούλιο, ήμασταν σαν τη μήγαμε στο γάλα.
Όλοι λέγανε εμείς δεν είμαστε Ελλάδα, εμείς δεν θα γίνουμε Ελλάδα, εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, πέραν από στάσεις. Η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο. Να τους πετάξουμε να ησυχάσουμε. Και έγινε η Σύνοδος των Χωρών του Νότου στην Αθήνα το περασμένο φθινόπωρο. Και έβγαλα κοινό ανακοινωθέν και σε αυτό το κοινό ανακοινωθέν υπέγραφαν όχι μόνο αριστερό Τσίπρας και οι κεντροαριστεροί, οι σοσιαλδημοκράτες, Ρέντσι, Ολάντ κτλ. Αλλά και οι συντηρητικοί Αναστασιάδης από την Κύπρο και Ραχώη. Και οι οποίες σύνοδοι αυτοί, αν δείτε τα κοινά ανακοινωθέντα τους, είχαν και κάποια θετικά σημεία για το προσφυγικό, για το κυπριακό, για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, για το χρέος. Και έγινε και δεύτερη σύνοδος στη Λισαβόνα. Και έγινε και τρίτη σύνοδος στη Μαδρίτη, τώρα, στις 10 Απριλίου. Αντίβαρος στο Βίζεγκρατ. Μία φωνή κόντρα στη γερμανοκρατία και τη δεξιοκρατία που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Και η οποία γερμανοκρατία και δεξιοκρατία είναι αυτή που γεννά μαζί με το προσφυγικό, μεταναστευτικό και την τρομοκρατία και την άνοδο του φασισμού. Όταν πρώτο οργανώθηκα στην αριστερά και ήμουν 18 χρονών, υπήρχε ένα μεγάλο βιβλίο το οποίο το διακινούσε τότε η ΚΝΕ στα πανεπιστήμια, εγώ ήμουν στο Πολυτεχνείο, το οποίο έλεγε ότι όλα είναι νομοτέλεια και στο τέλος θα νικήσει ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι τίποτα δεν είναι νομοτέλεια. Ότι είναι στο χέρι του ανθρώπινου παράγοντα και η δημιουργία και η καταστροφή και η νίκη και η ήττα. Και το μεγάλο στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχει καταφέρει να αντέχει με πολλά λάθη, με πολλές αδυναμίες, με υποχωρήσεις επί 2,5 σχεδόν χρόνια, την ώρα που τον πολεμάνε από παντού, και είμαστε κακά τα ψέματα η μόνη κυβερνόσα δύναμη στην αριστερά. Δεν τα κατάφεραν όπως θα θέλαμε ούτε η σύντροφή μας τον Ποδέμος, ούτε η σύντροφή μας το Σινφέιν. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης ο άνεμος δεν φυσάει αριστερά, φυσάει είτε προς την ενίσχυση της άκρας δεξιάς είτε στο business as usual. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αν καταφέρουμε να ξανασταθεί η κοινωνία και η οικονομία και η χώρα στα πόδια της και γίνουμε ένας πόλος ανάπτυξης και σταθερότητας σε μια γειτονιά αστάθειας, τότε θα έχουμε βάλει μια υποθήκη για ολόκληρη την αριστερά. Και σας βεβαιώνω, ταξιδεύοντας όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες ηπείρους, ότι πάρα πολλοί κόσμος νοιάζεται πάρα πολύ να μην σβήσει αυτή η φλόγα της ελπίδας και της αντίστασης που τώρα πρέπει να γίνει φλόγα και σχέδιο δημιουργικής προοπτικής με μετρήσιμα αποτελέσματα. Πόσο πιο απλά να σας το πω, δεν αρκούν οι οικονομικοί δείκτες. Για να φτάσουν αυτοί οι οικονομικοί δείκτες στο νοικοκυριό, στη τσέπη του πολίτη, στο τραπέζι που στείνεται κάθε μέρα σε κάθε σπίτι, χρειάζεται να περάσει χρόνος. Και σε αυτό το χρόνο εμείς πρέπει να εργαστούμε και να ανεβάσουμε ταχύτητα και να αλλάξουμε και νοοτροπία έμπρακτα σε όλους τους τομείς. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Η κυβέρνηση να γίνει αποτελεσματικότερη, λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά, έκαστο σε φοετάχθη, να μην κάνουν οι υπουργοί τον Τσίπρα ή οι υπουργοί τον Τζακαλώτο, αλλά κάθε υπουργό στο χαρτοφυλάκιό του. Και όταν συζητάει το εμπειρικό συμβούλιο και βγάζει στόχους συλλογικούς, όλοι μαζί. Και όταν έχει τέτοιο πόλεμο και μέσα και έξω, συνοχή, αλληλεγγύη, δημοκρατία φυσικά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει ποτέ αρχηγικό κόμμα, αλλά και αλληλεγγύη και συνοχή και πολιτική αντεπίθεση και το κόμμα. Δεν γίνεται συντρόφισσες και σύντροφοι, το λέω για τους οργανωμένους, φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει ακόμα με 30.000 εγγεγραμμένα μέλη και μεταξύ των οποίων τα 10-15.000 ενεργά. Πρέπει να γίνει ένα κόμμα εκατοντάδων χιλιάδων μελών. Να ανοιχτούμε, να φύγουμε από το δόγμα λίγοι και κακοί, να βρούμε ανθρώπους που είναι σαν και εμάς και που είναι δίπλα μας. Όχι τους ιδιωτελείς, όχι τα λαμόγια που λένε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση
ας τον πλησιάσουμε για να κερδίσουμε εμείς ατομικά, αλλά ανθρώπους που τους νοιάζει η κοινωνική προκοπή, η δημοκρατία, η απασχόληση στο κοινωνικό κράτος και οι οποίοι μας βλέπουν δίπλα τους στα δύσκολα. Και θέλω εδώ να πω ότι αυτό το κόμμα με τις αδυναμίες του έχει πάρει από τότε που ήμασταν αντιπολίτευση μια πρωτοβουλία και δημιουργεί παντού με πλατιά κριτήρια δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης. Και υπάρχουν και εδώ άνθρωποι μέσα στην αίθουσα που κάνουν αθόρυβα πρωτοπόρο τέτοιο έργο και μοιράζουν χωρίς να διεκδικούν αίσθημα, ούτε εύσημα, ούτε να βάζουν κομματικές κονκάρδες να βοηθήσουν να μειωθεί η φτώχεια, η ανέχεια, η απελπισία. Γιατί ο καλύτερος τρόπος στις φτωχογειτονιές με τη μεγάλη ανεργία, με την ακραία φτώχεια, να αντιμετωπίζεις τον κίνδυνο της ανόδου της ναζιστικής Χρυσής Αυγής είναι να ενισχύεις τέτοια δίκτυα. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε. Είπα πολλά, δεν ξέρω και το ρολόι μου, κοντεύω 50 λεπτά. Λοιπόν, τελειώνω εδώ λέγοντας το εξής. Φαίνεται ότι μπαίνει το νερό στα βλάκι. Δεν έχουμε τελειώσει. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε ακόμη μπροστά μας ανηφορικό δρόμο, αλλά για πρώτη φορά, και αυτό το χωνεύουν κάθε μέρα και οι αντίπαλοι μας, έχουμε μπροστά μας 2 χρόνια και κάτι σταθεροποίησης με θετικές προοπτικές που μπορούμε να δείξουμε αποτελέσματα στους τομείς προτεραιότητας. Με πρώτη την καταπολέμηση της ανεργίας. Με δεύτερη που είναι συναφής την αύξηση των επενδύσεων, όλων των μορφών των επενδύσεων, διακρατικές, μικτές, δημόσιες, ιδιωτικές, να αξιοποιήσουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα με ένα σχέδιο Made in Greece. Καθημερινότητα του πολίτη, με έμφαση παιδεία, υγεία και ογκισές του πολίτη που πάει ο πολίτης και πρέπει να δει από τη διοίκηση που την πληρώνει ως φορολογούμενος μια βελτίωση της διοίκησης. Και εκεί να αξιοποιήσουμε και τη σύγχρονη τεχνολογία και να εμφυσίσουμε και ένα διαφορετικό πνεύμα στις σχέσεις του πολίτη με τη διοίκηση. Και μεγάλες αλλαγές για να αντιμετωπίσουμε παθογένειες, αναχρονισμούς, καθυστερήσεις. Ένα μόνο παράδειγμα θα σας πω. Πόσα χρόνια ακούτε εξυγχρονισμός, μεταρρύθμιση, σύγκληση, Σιμίτης, Καραμαλής, καμιά κοσαριά. Οι μονάδες που παράγονται το ηλεκτρικό ρεύμα στα νησιά μας, σε όλα τα νησιά μας και τα πιο τουριστικά, είναι μονάδες πετρελαίου, μαζούτ, παμπάλες και πανάκριβες. Ξέρετε πόσο κοστίζει η διατήρηση αυτής της τεχνολογίας, η οποία ρυπαίνει 600 εκατομμύρια το χρόνο. Η διασύνδεση αυτών των νησιών με υπόγεια καλώδια θα μείωνε το κόστος τόσο γρήγορα που η απόσβεση της επένδυσης χρειάζεται μόνο 4 χρόνια, όχι 10, 15, 20. Και ήταν μεγάλο το όφελος και στο περιβάλλον. Και αυτό το έργο δεκαετίες τώρα δεν έχει μπει μπροστά και τώρα που θέλουμε να το βάλουμε και το προχωράμε με δυσκολίες, γιατί είναι η μνημονιακή περιορισμή των οικονομικών εννοώ, εκκρεμεί. Η Αλβανία έχει κτηματολόγιο. Εμείς δεν έχουμε. Διότι τα λεφτά που μας δώσανε την εποχή των παχιών αγελάδων, τα σπαταλήσαν οι τότε κυβερνώντες και αντί να κάνουν αυτό το πράγμα, κάνανε μια κουτσουλιά και τους τελειώσανε. Και βγήκε από την κοινοτική χρηματοδότηση το κτηματολόγιο. Διότι γίνανε διάφορα. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να προχωρήσουμε κι εμείς μερικές μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να έχουμε καλύτερη διοίκηση, παραγωγικότερη οικονομία και να μπορέσουμε, και αυτή είναι η διαφορά της αριστεράς από τη δεξιά, μέσα από αυτήν να στηρίξουμε τον πιο αδύναμο και να μην πάμε στα υπερκέρδη των πλουσίων. Είδατε τι έγινε χθες, προχθές, στις Ηνωμένες Πολιτείες με την κατάργηση του Obamacare. Μια τεράστια μεταφορά εισοδήματος, κατ' ουσίαν είναι ένα νομοσχέδιο, όχι υγείας αλλά φορολογικό, που μεταφέρει αφαιρώντας από τους πιο φτωχούς, τους πολύ φτωχούς, τους πολύ πλούσιους, αυτά που πλήρωναν για να έχουν στοιχειώδη περίθαλψη οι Αμερικανοί πολίτες. Και ήταν στα θετικά της διοίκησης Ομπάμα. Καταλήγοντας, εγώ με τη σημερινή μου ομιλία, και αυτό όπως είδατε και αυτά που είχα ως σημειώσεις, δεν τα πολύ. Κοίταξα, ήθελα να σας μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι μπαίνουμε σε μια καλύτερη περίοδο, αλλά κυρίως ένα μήνυμα αυξημένης απαιτητικότητας για όλους μας.
Τώρα πια δεν έχουμε το άλοθη της διαπραγμάτευσης. Μένει το θέμα του χρέους και εκεί πιστεύω θα καταφέρουμε κάτι καλό. Τώρα το βασικό στίχημα είναι για τη μεν κυβέρνηση αποτελεσματική διακυβέρνηση και για το δε κόμμα άνοιγμα στην κοινωνία με ανοιχτά αυτιά και με μια λογική όχι να κουνάμε το χέρι στους πολίτες αλλά να τους ακούμε και το κόμμα να μεταφέρει στην κυβέρνηση μαζί με τη στήριξή του και την κριτική που θα την κάνει καλύτερη. Δεν μπορεί ένα κόμμα της αριστεράς να χειροκροτάει απλώς, ένα κόμμα της αριστεράς πρέπει καμιά φορά να τραβάει και από το μανίκι εκεί που είμαστε μέτροι και πρέπει να γίνουμε καλοί, εκεί που είμαστε καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και αν κάπου γίνει καμιά στραβή να μην φοβόμαστε να το λέμε. Και προσοχή! Να φυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού, σαν τα μάτια μας, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει αυτή η παράταξη, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικά διαχρονικά, που είναι η εντιμότητα, η χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και η δημοκρατική λογοδοσία μακριά από κάθε, από οποιοδήποτε φαινόμενο καθεστωτισμού, αλαζονίας κτλ. Αυτό είναι το βασικό, να συγκρίνουμε και να δείχνουμε έμπρακτα ότι είμαστε διαφορετικοί. Αποδείξαμε ότι είμαστε ανθεκτικοί, τώρα πρέπει να αποδείξουμε ότι έχοντας και την εμπειρία αυτών των δύο χρόνων, με τα θετικά, με τα αρνητικά, κάνοντας την αξιολόγηση του εαυτού μας, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε υποχρέωση να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε.